ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την οργάνωση, τις συμμετοχές και την επισκεψιμότητα της έκθεσης Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2012, ήταν οι πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες της Καβάλας που είτε επισκέφθηκαν την έκθεση, όπως οι κύριοι Γρανάς και Παπακοσμάς από την Αντιπεριφέρεια, είτε εκπροσωπώντας τους επιχειρηματίες της Καβάλας, όπως ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Άγγελος Τσατσούλης. Άλλωστε, κατά την ξενάγησή του στα περίπτερα, ο Περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης στάθηκε στην πολύ καλή δουλειά που έγινε στο στήσιμο των περιπτέρων της Θάσου, του επιμελητηρίου Καβάλας αλλά και του Μουσείου Καπνού, συναντώντας τον παλιό του φίλο και ιδρυτή του μουσείου Γιάννη Βίζικα. Να το ελπίσουμε, αλλά γιατί να θα πάμε πω να στον αέρα πάμε. Ότι έχουμε τα παράπονά μας για τη Θάσο, χωρίς να φταίει ο κύριος Περιφερειάρχης. Μάλιστα. Βέβαια. Γιατί ενώ θεωρούμε θα αναβαρχίδα του τουρισμού, παίρνουμε το 1% μόνο. Και σε διαφήμιση και σε οτιδήποτε άλλο. Δεν πειράζει, εμείς πάντα θα είμαστε στο πλευρό της περιφέρειας. Παίρνει όμως το 100% της αγάπης. Αυτό είναι το βασικό. Δεν μας φτάνει, κύριε Σιμιτζή, αγάπη. Τα χρόνια είναι δύσκολα. Λοιπόν. Η Θάσος, και κάνετε μια ψηλάφιση του ΕΣΠΑ, εισπράττει σε υποδομές, αν τα συνυπολογίσεις, όσα δεν γίνονται τα τελευταία 50 χρόνια. Είναι τεράστια έργα μεγάλης αναπτυξιακής σημασίας που έχουν σχέση κυρίως με βιολογικούς καθαρισμούς, με προσπελασιμότητα και πολύ πιθανά γίνεται ήδη μια προεργασία η Θάσος να είναι χώρος υποδοχής για μια σύγχρονη διακρατική μαρίνα υψηλών προδιαγραφών. Λοιπόν, αυτό είναι η πρώτη είδηση. Κύριε Δήμαρχε, με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου της Καβάλας, με τον αδελφό του, αλλά ιδιαίτερα με τον συγχωρημένο πατέρα που ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος. Είναι μια έκθεση σαφώς αναβαθμισμένη. Είναι γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουν τέτοια εμπλοκή όλα τα επιμελητήρια και βλέπετε ότι με την εμπλοκή των επιμελητηρίων οι εκθέσεις πάντοτε μεγαλώνουν. Όσον αφορά την Καβάλα, συμμετέχουμε με 22 επιχειρήσεις. Έχουμε σε τρεις χώρους περίπτερα και όπως θα δείτε είμαστε τόσο στριμωγμένοι που θέλαμε ακόμα περισσότερο χώρο. Δήμαρχε, τι είναι αυτό? Προσπαθώ, κύριε Περιφερειάρχη. Λίγο το μικρόφωνο, λίγο κατέβασε το μικρόφωνο μόνο. Λίγο το μικρόφωνο κατέβασε. Έλα πιο αριστερά λίγο. Είμαστε στο περίπτερο της Δήμου Καβάλας, του Μουσείου Καπνού. Λοιπόν, και τιμή σε ένα και ένα αναμνηστικά θα παραδώσουμε αυτό το αναμνηστικό. Είναι μια σύνθεση από παλιές φωτογραφίες, βέβαια και σύγχρονες. Το σημερινό μουσείο όπως είναι, η Καβάλα όπως ήταν κάποτε και θελήσαμε και την αλλάξαμε. Εύχομαι να θεωρούμε να είναι καλύτερη σήμερα. Με την βοήθεια της περιφέρειας και τα έργα που θα γίνουν θα αλλάξουν την εικόνα της Καβάλας τα επόμενα χρόνια, είναι δεδομένο αυτό. Όπως επίσης και το μουσείο που θα κάνουμε στην παλιά παραδοσιακή δημοτική κανονοθήκη. Γιάννη μου, ήταν μεγάλη έκπληξη. Εγώ προσωπικά συγκινήθηκα με την παρουσία σας. Όλη αυτή η διαδρομή της Καβάλας νομίζω ότι τιμάται και ως άνθρωποι ενεργοί πολίτες. Εγώ έχω δηλώσει εντυπωσιασμένος από τον εθελοντισμό και το επίπεδο των καβαλιωτών. Είναι κάτι εξαιρετικό. Εδώ είναι εθελοντές, οι παρούσες είναι εθελόντιες. Εργαζόμενοι. Δεν ξέρω τι να κάνω για να νιώσω ικανοποιημένος, αλλά ό,τι ζητήσετε θα το έχετε. Με περιόριστη αγάπη να το ξέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθαμε να δούμε την έκθεση και να παραστούμε στα εγκαίνια της έκθεσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου όλοι οι παραγωγικοί φορείς είναι παρόντες, να δούμε τα περίπτερα, να στηρίξουμε τις δικές μας μονάδες που παρουσιάζουν την έκθεση, στην έκθεση εδώ τα προϊόντα της περιοχής μας και να ανταλλάξουμε απόψεις και για τη δική μας έκθεση, η οποία
επίκειται το Σεπτέμβριο. Η περιφερειακή συνείδηση γίνεται πράξη και με την έκθεση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που διεξάγεται εδώ στο εκθεσιακό κέντρο της Κομωτινής. Θα έλεγα ότι η περιφέρεια είναι εδώ παρούσα, όπως είναι και οι επιχειρηματίες της περιοχής από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Είναι ένα στοίχημα που κερδίζουμε μέρα με τη μέρα, να σκεφτόμαστε και να δρούμε περιφερειακά. Και αυτό αποδεικνύεται και με τη συμμετοχή πολλών επιχειρήσεων από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σε αυτή την έκθεση, όπως και την συμμετοχή πολλών επιχειρήσεων σε αντίστοιχες εκθέσεις όπως αυτή που γίνεται στην Καβάλα το Σεπτέμβριο.